Αναγνωρίζετε αυτή την κοπέλα? Ποιος σου έχει μάθει να σκοτώνεις με ψέμα? Σκύρους ανθρώπους να πατάς σαν εμένα. Χειρότερο κι από βρισιά τα λέμε. Είναι η Χριστίνα Μιλιού, η παίκτρια του Voice που πριν από λίγα χρόνια δεν ήταν μελαχρινή, αλλά ξανθιά. Και μάλιστα είχε τολμήσει να κάνει γυμνή φωτογράφηση. Φεύγουν για πάντα οι στιγμές μου, ό,τι και με τα λέμε. Δείχνοντας μόνο τα απαραίτητα, φωτογραφήθηκε σε αισθησιακές πόζες, αποκαλύπτοντας όχι μόνο τα φωνητικά της προσόντα, αλλά και τα σωματικά της. Να αγκαλιαστούμε τελευταία φορά, να κλαίμε. Η εμφάνιση της στο Voice αρκετά σεμνή σε σύγκριση με το παρελθόν. Με τζιν πουκάμισο, κλεισμένο μέχρι το λαιμό, μαύρο γυλαίκο και παντελόνι, δεν θυμίζει σε τίποτα το σεξι ξανθό κορίτσι που φωτογραφήθηκε πριν από καιρό χωρίς καμιά αναστολή. Τόσο γενική αυτή η φράση, ταιριάζει τέλεια στην κρύα σου στάση. Μ' αρέσει αυτή έτσι η αλητία και η μαγιά που έχεις, αλλά ξέρεις, πάντα θέλει βέβαια μέτρο. Την άποψη ότι αυτό να μην γίνει υπερβολικό και φτάσει στο άλλο άκρο. Είμαι ένα μικρό κορίτσι, προς Θεού δεν μπορώ να υπερβώ τα όρια. Τη Χριστίνα Μιλιού στο τελευταίο επεισόδιο του Voice διεκδικούσαν ο Μιχάλης Σταβέντο και η Μελίνα Σλανίδου. Ωστόσο, τα κολακευτικά σχόλια για την εμφάνισή της ήρθαν από τον Αντώνη Ρέμο. Ενώ, ας πούμε, η όψη σου είναι τόσο έτσι νεραϊδίσια, τόσο γλυκιά. Από τόσο... μέσα βγαίνει ένα θηρίο. Ένα γρίνι. Αλίμονο. Τι ζώδιο είσαι, φωτιά, τι είσαι? Κρυαράκι, βέβαια. Κρυάρι, κρυαράκι. Με κρυάρι ταιριάζει, Αντώνη, γιατί όχι, δεν είναι κρυάρι. Μόνο με δίδυμο ταιριάζει. Εγώ πεθαίνω και εσύ θέλεις να παίξεις. Τα λέμε. Η τραγουδίστρια, όπως δήλωσε, έχει συνεργαστεί με Γιάννη Πλούταρχο και Γιώργο Σαμπάνη. Ενώ και η Δέσποινα Βανδύ την θυμήθηκε να τραγουδάει πάνω στην πίστα. Τραγουδάς ξένα τραγουδιά? Εκείνη. Θα σε μαλώσω. Γιατί? Εγώ πάλι όχι. Δεν θα σε μαλώσω. Εγώ δεν θα θέλω σε να σε μαλώσω σίγουρα. Γιατί είδες που τελικά... σε έχω δει τελικά live. Ήσουν καταπληκτική. Αυτό που είδα, δηλαδή εκείνο το βράδυ ρώτησα ποια είναι αυτή η κοπέλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μάλιστα είχε τολμήσει να κάνει γυμνή φωτογράφηση. Φεύγουν για πάντα οι στιγμές μου, ό,τι και με τα λέμε. Δείχνοντας μόνο τα απαραίτητα, φωτογραφήθηκε σε αισθησιακές πόζες, αποκαλύπτοντας όχι μόνο τα φωνητικά της προσόντα, αλλά και τα σωματικά της. Να αγκαλιαστούμε τελευταία φορά. Έτσι είναι ραϊδίσια, τόσο γλυκιά. Από μέσα τόσο... βγαίνει ένα θηρίο. Ένα γρίνι. Αλίμονο. Τι ζώδιο είσαι, φωτιά, τι είσαι? Κρυαράκι, βέβαια. Κρυάρι, κρυαράκι. Με κρυάρι ταιριάζει, Αντώνη, γιατί όχι, δεν είναι κρυαράκι. Μόνο με δίδυμο ταιριάζει. Εγώ πεθαίνω και εσύ θέλεις να παίξεις. Τα λέμε. Η τραγουδίστρια, όπως δήλωσε, έχει συνεργαστεί με Γιάννη Πλούταρχο και Γιώργο Σαμπάνη. Να κλαίμε. Η εμφάνιση της στο Voice αρκετά σεμνή σε σύγκριση με το παρελθόν. Με τζιν πουκάμισο, κλεισμένο μέχρι το λαιμό, μαύρο γυλαίκο και παντελόνι, δεν θυμίζει σε τίποτα το σεξι ξανθό κορίτσι που φωτογραφήθηκε πριν από καιρό χωρίς καμιά αναστολή. Τόσο γενική αυτή η φράση, ταιριάζει τέλεια στην κρύα σου στάση. Αναγνωρίζετε αυτή την κοπέλα? Ποιος σου έχει μάθει να σκοτώνεις με ψέμα? Σκύρους ανθρώπους να πατάς σαν εμένα. Χειρότερο κι από βρισιά τα λέμε. Είναι η Χριστίνα Μιλιού, η παίκτρια του Voice που πριν από λίγα χρόνια δεν ήταν μελαχρινή, αλλά ξανθιά. Μ' αρέσει αυτή έτσι η αλητία και η μαγιά που έχεις, αλλά ξέρεις, πάντα θέλει βέβαια μέτρο. Την άποψη ότι αυτό να μην γίνει υπερβολικό και φτάσει στο άλλο άκρο. Είμαι ένα μικρό κορίτσι, προς Θεού δεν μπορώ να υπερβώ τα όρια. Τη Χριστίνα Μιλιού στο τελευταίο επεισόδιο του Voice διεκδικούσαν ο Μιχάλης Σταβέντο και η Μελίνα Σλανίδου. Ωστόσο, τα κολακευτικά σχόλια για την εμφάνισή της ήρθαν από τον Αντώνη Ρέμο. Ενώ, ας πούμε, η όψη είναι τόσο